Το Σάββατο 22 Ιουνίου, ο υποψήφιος βουλευτής Ξάνθης με τη Νέα Δημοκρατία, Σπύρος Τσιλιγκύρης, επισκέφτηκε το Άβατο και τη Διομήδια και παρακολούθησε τις λαογραφικές γιορτές των πολιτιστικών του συλλόγων. Ο κ. Τσιλιγκύρης ανέλαβε τη δέσμευση πως με τη δράση και τις ενέργειές του θα υποστηρίζει πάντα όλους τους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, διότι σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, οι πολιτιστικοί σύλλογοι συμβάλλουν στη διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στοιχεία τα οποία ενισχύουν την εθνική μας ταυτότητα και συνείδηση, και για αυτούς τους λόγους το έργο τους πρέπει να ενισχύεται. Αμέσως μετά, στο πλαίσιο των επαφών του, μετέβη από το Άβατο στη Διομήδια, όπου πραγματοποίησε σύντομες στάσεις εκτός προγράμματος στο Εράσμιο και τα Μάγκανα, και του δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους της περιοχής και να ακούσει τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Ο υποψήφιος βουλευτής θα επισκεφτεί τα δύο χωριά αυτά τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα του δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσει διεξοδικά στους κατοίκους το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την ανάπτυξη και την αυτοδύναμη Ελλάδα, καθώς και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος, να σημειώσουμε ότι την Κυριακή ο κ. Τσιλιγκύρης παρέστη στην υποδοχή της τίμιας ζώνης που έλαβε χώρα στο μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πορτολάγος, παρουσία πλήθους πιστών.